Η αποποινικοποίηση των αμβλώσεων είναι γεγονός. Έπειτα από έντονη συζήτηση, η Ολομέλεια της Βουλής με 33 ψήφους υπέρ, 8 εναντίον και 5 αποχές, τροποποίησε τον ποινικό κώδικα, αποποινικοποιώντας τις εκτρώσεις μέχρι τη 12η εβδομάδα της κοίησης και μέχρι τη 19η εβδομάδα σε περιπτώσεις βιασμού. Χιλιάδες γυναίκες είναι που κάνουν αυτήν την ίδια πράξη που θέλουμε να ρυθμίσουμε νομοθετικά. Υπάρχει οποιοδήποτε που αν τύχει συγγενικών του πρόσωπο να έχει μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και θα θέλει να αποβληθεί σε έκτρωση να του το απαγορεύσουμε. Οι βουλευτές που ψήφισαν υπέρ ανέφεραν ότι η πρόσφατη φυλάκιση γυναίκας που έκανε άμβλωση κατέδειξε την ανάγκη εξυγχρονισμού της νομοθεσίας. Μια νομοθεσία που δίδει το δικαίωμα σε γυναίκες που έπεσαν θύματα βιασμού να διακόψουν την κοίησή τους στην 19η εβδομάδα. Η κοινωνία ολόκληρη τις τελευταίες μέρες συζητά για έναν κορίτσι το οποίο κακοποιήθηκε σεξουαλικά στα 4 του και μίλησε στα 20 του. Και μακάρι να μπορούμε εμείς να τα διευκολύνουμε, αν υπάρχει μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, να μπορούν να έχουν το περιθώριο το 19ο. Αφορά στον εξυγχρονισμό μιας νομοθεσίας για τις αμβλώσεις, η οποία ξεπεράστηκε από την ίδια την κοινωνία και τη ζωή, εδώ και δεκαετίες. Την κάθετη αντίθεση του στην νομοθεσία εξέφρασαν οι βουλευτές του ΕΛΑΜ, οι βουλευτές του ΔΥΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, Μαρίνος Μουσούτας και Άγγελος Βότσης, ο Ανδρέας Κυπριανού από τον ΔΥΣΥ και ο Γιώργος Παπαδόπουλος του Κινήματος Αλληλεγγύη. Θα ήθελα να δείξω σε όλους τους βουλευτές έναν ακριβές ομοίωμα ενός εμβρίου 12 εβδομάδων. Ποιος θα προστατεύσει τα δικαιώματα του εμβρίου? Υπάρχει μια ανεξέλεκτη δυνατότητα αμβλώσεων μέχρι τις 12 εβδομάδες, 3 μήνων δηλαδή. Σίγουρα δεν είναι υποχρεωτική για τη γυναίκα, είναι όμως υποχρεωτική για το έμβριο. Όπως αναφέρθηκε στη Βουλή, ο αριθμός των αμβλώσεων στην Κύπρο σύμφωνα με τα στοιχεία ξεπερνά τις 9.000.